σενάρια συγκυβερνήσεων. Θα πάω στον κύριο Πανταζή, που είναι από το ΠΑΣΟΚ, πρώην ειδικός γραμματέας του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας, υποψήφιος στη Β' της Αθήνας. Του εύχομαι καλή τύχη. Να ρωτήσω κάτι. Μου λένε ότι σπρώχνουν το ΠΑΣΟΚ έτσι ώστε σε περίπτωση που βγει η Νέα Δημοκρατία ή η ΣΥΡΙΖΑ, ΣΥΡΙΖΑ ή Νέα Δημοκρατία, να πάει να κολλήσει η κυρία Φόβη Γεννηματά με ένα 4,5-5%, έτσι ώστε να δημιουργηθεί ένα σχηματισμό. Εσείς πραγματικά, ως ένας άνθρωπος που κατεβαίνει στη Β' της Αθήνας, πώς θα βλέπατε ΣΥΡΙΖΑ ΠΑΣΟΚ? Κύριε Τράγκα. ΣΥΡΙΖΑ ΠΑΣΟΚ δηλαδή σε μια προσπάθεια, γιατί. Δεν ξέρω, θα ρωτήσω και τον κύριο Άδωνη μετά, αν βλέπει το συντηγείο S5, αλλά το θέμα είναι ότι ΣΥΡΙΖΑ ΠΑΣΟΚ. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι το S5 δηλαδή. Ε, όχι, λέω Νέα Δημοκρατία ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό... Ξέρω εγώ τι λέω. Αλλά και καλά. Το ΠΑΣΟΚ νομίζω ότι είναι, κύριε Τράγκα, είναι έτοιμο να μπει σε... Όχι, εμείς τα έχουμε απαντήσει αυτά. Τα έχουμε απαντήσει αυτά. Τα έχουμε απαντήσει και στις εκλογές του 2012. Τα έχουμε απαντήσει και στις εκλογές του 2015. Το ίδιο λέμε και τώρα, ακόμα περισσότερο, που αποτυπώνεται με βάση τις δημοσκοπήσεις που υπάρχουν στα χέρια μας, πραγματικά, το επισήμανε και εύστοχο ο κ. Καπενάρος. Περνάει το ΠΑΣΟΚ. Από ό,τι φαίνεται σε όλες τις δημοσκοπήσεις, η κυρία Φόβη Γεννηματά συγκρατεί ένα 4-4,5%. Λέω ότι τα ποσοστά των δύο πρώτων κομμάτων είναι σε εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα και θα προβλέψω ότι στις βουλευτικές εκλογές. Δηλαδή, αν είναι βουλευτικές... των δύο μεγάλων κομμάτων σε εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα. Το ΠΑΣΟΚ, το ιστορικό ΠΑΣΟΚ. Κύριε Τράγκα, για την καλοσύνη όμως να ολοκληρώσω μια σκέψη. Το 4,5% τι είναι δηλαδή. Αν όμως αφήσετε να ολοκληρώσω τη σκέψη μου, θα καταλάβετε και τι εννοώ. Σε κάθε 100 Έλληνες είναι 4 Έλληνες. Λέω ότι το 2009 ΠΑΣΟΚ. Και μέχρι το 2009 τα δύο μεγάλα κόμματα της χώρας έπαιρναν αυθεστικά πάνω από το 80%. Δεν υπήρχε εκλογική αναμέτρηση μέχρι το 2009 που δεν γινόταν αυτό. Άρα λοιπόν μέχρι το 2009 μπορούσαν να μιλάνε τα δύο πρώτα κόμματα και για χαμένη ψήφο και για κυβερνήσεις αυτοδυναμίας. Σήμερα που μιλάμε και στις εκλογές, ειδικά τις πρώτες εκλογές του Μαΐου του 12 και τις εκλογές του Γενάρη του 15 και ακόμα περισσότερο τώρα που τολμώ να πω ότι τα δύο πρώτα κόμματα αθρηστικά θα αγγίξουν το 50-55% τα δύο πρώτα κόμματα, πρέπει να μιλήσουμε για μια επόμενη μέρα, ειδικά όταν σοβεί αυτή η εθνική κρίση, εθνικής συνεννόησης και συνένεσης, που θα περιλαμβάνει οπωσδήποτε τα δύο πρώτα κόμματα τουλάχιστον. Γι' αυτό λοιπόν μιλάμε για αλλαγή του εκλογικού νόμου εμείς στο ΠΑΣΟΚ. Δεν μιλάμε για αλλαγή του εκλογικού νόμου. Αυτό, αγαπητέ, κύριε Γι' αυτό μιλήσαμε για. Όχι, εγώ σας λέω. Μιλάμε και μιλήσαμε. Πρωί, γιατί πρέπει τα δύο πρώτα κόμματα. Έρχεται το ΣΥΡΙΖΑ πρώτος ή η Νέα Δημοκρατία. Το απαντήσαμε είναι και το κόμμα το δικό σας να πάει να κολλήσει. Κλακ, κλακ. Δύο πρώτα. Δεν από ό,τι βλέπω, η Ποταμίσκη και εσείς δεν είσαστε έτοιμοι για συνεργασία. Το τι θα κάνει το ποτάμι είναι δική του δουλειά. Ναι. Εμείς δεν έχουμε κανένα κόλλημα. Το ποτάμι δηλαδή. Εμείς δεν έχουμε κανένα κόλλημα. Λέμε το εξής. Έχετε κανένα πρόβλημα με το ποτάμι, το Πασό? Κανένα δεν. Έχετε παρέα. Λέω θα αποφασίσουν οι ίδιοι τι θα κάνουν. Τι είναι. Εμείς λέμε όμως ότι για να μπορέσει να υπάρχει μια πολιτική σταθερότητα στη χώρα και να υπάρξει με βάση το μνημόνιο Τσίπρα Καμένου. Ναι. Γιατί υπάρχει ένα κεκτημένο μνημονίο Τσίπρα Καμένου που περίμεναν 6 μήνες να το υπογράψουν και ήρθε ο λογαριασμός 7 φορές περισσότερος. Αν το υπόγραφαν το Φλεβάρι. Λέμε λοιπόν ότι με βάση το κεκτημένο, αν θέλουμε να υπάρχει πολιτική σταθερότητα, ένας μακρόχρονος σχεδιασμός τριετίας και ένας σχεδιασμός που θα περιλαμβάνει ποιες μεταρρυθμίσεις πρέπει να γίνουν, ποιες αλλαγές. Ποια είναι η κουβέντα με τις παραγωγικές δυνάμεις της χώρας και τους κοινωνικούς εταίρους, να δούμε πώς θα οριθωτήσουμε και θα οδηγήσουμε και την ανάπτυξη, ποια είναι τα κοινωνικά αντίβαρα, παραδείγματος χάρη για τους πληστηριασμούς πρώτης κατοικίας και ούτω καθεξής. Χρειάζεται το πρώτο, το δεύτερο αυτά. Κόμμα. Μνημόνιο έχουμε μπροστά. Χρειάζεται. Ακόμη, κύριε Τράγκα, μνημόνιο ακόμη είχαμε, και πλέον μνημονιακοί αποδέχονται ότι έχουμε ένα δύσκολο μονοπάτι. Τι να κάνουμε τώρα, Κατσέλη Πασόκ. Ναι, που τι? Προφύλαξε ότι... την πρώτη κατοικία και τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά. Δεν προφυλάσσεται δεν πλέον. Σημαίνει, τι λοιπόν. Να κάνουμε δηλαδή. Δεν προφυλάσσεται ποιος πλέον. Ποιο είπε ότι δεν γίνεται? Μαθαίνω ότι το γίνονται πράγμα. Και κρυφά πληστηριασμοί. Αβερτοκούβερτο. Ποιο είπε ότι δεν μπορεί το πολιτικό σύστημα της χώρας να ενεργοποιήσει την αναστολή των πληστηριασμών? Το λέμε εμείς. Και πρέπει να γίνει. Και είναι μέρημνα της επόμενης κυβέρνησης της χώρας. Αλλά στο ερώτημά σας. Απαντώ ευθέως. Το πρώτο και το δεύτερο πρέπει να συνεργαστούν και φυσικά σε μια κυβέρνηση εθνικής συνεννόησης. Κύριε Πανταζή, με το χέρι στην καρδιά. Τσόντα της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ
Δεν θα πώς θα πάτε, καλά, δεν είναι. Δε, λέτε, όταν λέτε τσόντα, τι εννοείτε. Εσείς δεν είπατε να το κολλήσουμε λίγο από εδώ. Δεν γινόμαστε, το απαντήσαμε. Τι θα μείνει απ' έξω. Δηλαδή, αν χρειάζεται η Νέα Δημοκρατία και τον Πασόκ για να σχηματίσει κυβέρνηση. Ή ο ΣΥΡΙΖΑ. Συγγνώμη κύριε Τράγκα, καταλάβαμε τι έγινε 14 Αυγούστου. Πώς δεν καταλάβαμε. 14 Αυγούστου λοιπόν και η Νέα Δημοκρατία και τα δύο τρίτα της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ και εμείς και του Ποτάμι. Τα δύο τρίτα λέω. Ότι έφυγε ο μισός ΣΥΡΙΖΑ. Είναι κόμμα που δεν ξέρουμε τι ποσοστό θα πάρει. Άλλοι λένε 5, άλλοι λένε 8, άλλοι λένε 12. Κύριε Τράγκα, ναι. Να εξηγούμαστε. Κυρία Μπακρή, κατάλαβε τι εννοώ. Δύο τρίτα της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Η Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ και βουλευτές και το Ποτάμι ψηφίσαν τη συμφωνία. Ποιος θα έρθει 21 του μηνός από αυτούς να πει ότι εγώ θα το ξαναγυρίσω σαν τη μνημόνιο. Θα το γυρίσω το παραμυθάκι, παιδί μου. Άρα θα είσαι... πω κάτι άλλο. Κύριε Πάνω Παναζή... σε αυτό το πρόγραμμα είναι υποχρεωμένες τουλάχιστον οι προαναφερόμενες δυνάμεις, και ναι, αυτό είναι και ευθύνη του απερχόμενου Πρωθυπουργού και ευθύνη όλων μας, να συγκροτήσουν ένα μέτωπο εθνικής συνεννόησης. Κατάλαβα. Όσοι ψηφίσανε το μνημόνιο έχουν υποχρέωση να συμμαχίσουν, να συμπράξουν και να σχηματίσουν στην κυβέρνηση. Για να καθαρίσει το σωκοματικό του μέτωπο και να μην έρθει το μπιλετάκι στον κόσμο. Ακούστε με, ακούστε με. Να μην κρυβόμαστε. Βέβαια. Να μην κρυβόμαστε. Ψηφίζει στις 20 του μηνός. Το πανέρι έχει πολλά πράγματα, αλλά τα περισσότερα φτιάχνουν κυβέρνηση. Το κατάλαβα δηλαδή τώρα. Το έχει καταλάβει. Κακό είναι αυτό. Το έχει καταλάβει, τι να κάνω εγώ. Κακό είναι αυτό. Δεν κακό, είπα εγώ τίποτα. Να κάνω λίγο το λιμάνι.